PS2, ωραίο μονοπάτι, πιο ανοιχτό, bike park άδικο. Έχει τρία διπλά αλματάκια. Το πρώτο είναι πιο smooth. Το δεύτερο είναι εκτός γραμμής, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Το τρίτο είναι στην ευθεία ένα χάσιμο, αλλά έχει και αυτό τους κινδύνους του. Ανοιχτό μονοπάτι κυρίως, στα μέσα μετά από το περνάμε το χιονοδρομικό έχει ανηφοράκι λίγο, συνεχίζει έτσι σταθερά, μετά μπαίνει κατηφόρα και γίνεται πιο παιχνιδιάρικο προς το τέλος. Πάμε να το δούμε και αυτό. Παίζει λίγο κούραση βέβαια, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το παιχνίδι γενικά. Ο αέρας είναι εμπόδιο και στο αλματάκι ενοχλεί λίγο. Και εδώ ενοχλεί στις αριστερές στροφές. Και τα πεταλάκια του γιατί φυσάει. Χάσαμε το μονοπάτι. Κοπεί οι κορδέλες. Έχει πολύ αέρα. Αυτή η ανηφορική γλιστρά αρκετά. Για να δούμε το αλματάκι. Διοργανωτής μες στη μέση. Εδώ το μοτέρ κόβει γιατί ξεπερνά σε 25 χιλιόμετρα, οπότε θέλει τα πετάλια του. Εδώ το έδαφος είναι λίγο σκληρό και απάτητο. Τώρα σε λίγο μπαίνουμε στο δασωμένο κομμάτι. Θέλει ανάσες το μονοπάτι γενικά. Εδώ έχει ρογκάρντεν, λούζα εδάφος γενικά.
Εδώ έχει ένα κόψιμο, αλλά είναι περίεργο. Εδώ είναι το drop που σας έλεγα, το είναι εκτός γραμμής, δεν μπορεί να το πάρεις εύκολα. Πρέπει να κόψεις δηλαδή, και ίσα ίσα που εκεί η δεξιά γραμμή είναι και πιο γρήγορη. Είναι drop για φωτογραφία αυτό. Πολύ ωραίο όμως και καλό φτιαγμένο. Εδώ παίζει μια σαθρίλα που δεν σταματάει με τίποτα. Μπαίνει σε βούτα δρυφταριστό στην πράξη. Και εδώ μπροστά είναι το άλλο διπλάκι, το οποίο πρώτη φορά θα το κάνω τώρα. Ωραία. Απλά η προσγείωση είναι λίγο κάπως. Είναι στενή, αλλά απροβλημάτιστο. Εδώ άπλες, χιλιόμετρο φουλ. Εδώ η κορδέλα βιάστηκε. Εδώ έχει κορδέ, έχει χωματόδρομο που είναι μέσα στον αγώνα κανονικά. Έχει λίγη λιώμενη και θέλει προσοχούλα. Και λίγο γουρνόλασπη. Ου! Γλιστράει. Θέλει προσοχή. Και εδώ τερματίζει. Πολύ ωραία η δική κι αυτή. Διαφορετική. Κατά με, ίσως είναι πιο απαιτητική διαδρομή από τις τρεις.